έχω την αντίληψη ότι με απήγαγαν εξωγήινα όντα. Έχω ξαπλώσει με τη μεγάλη μου την κόρη στο κρεβάτι. Κλείνω την τηλεόραση, πάω να ακουμπήσω το τηλεκοντρόλ στο κομμωδίνο, κοιτάω το ρολόι, ήταν 11 και 9 η ώρα. Και ξαφνικά είμαι κάπου αλλού. Βρίσκομαι στο φορείο το οποίο το σέρνουν 4 παράξενα όντα. Είναι φοβερά εκτυφλωτικό το φως εκεί που είμαι. Καταφέρω και βλέπω το περίγραμμα των ανθρώπων αυτών που με σπρώχνουν. Είχαν μακρύς κορμός, μακρύς λαιμός, μακριά χέρια, ένα κεφάλι μακρόστενο, αυγοειδές μακρόστενο, αμυγδαλωτά, άψυχα, μαύρα μάτια. Το δέρμα τους είναι πρασινοπό, σαν από λέπχα. Νιώθω ότι είμαι δεμένος γιατί δεν μπορώ να κουνήσω χέρια και πόδια. Αλλά δεν βλέπω και στα χέρια μου να έχω λουριά, να έχω ταινίες, να έχω κάτι. Μόνο λίγο μπορούσα να στρίψω το κεφάλι μου και το λαιμό μου που έβλεπα αυτόν ο οποίος από την αριστερή μου πλευρά στο ύψος του ώμου μου που ήταν μου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια στα πλευρά. Να τα βάζει και να τα βγάζει. Προσπαθώ να απελευθερωθώ, προσπαθώ να φύγω. Νομίζω ότι έχουν πάρει και το παιδί μου. Είμαι σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Προσπαθώ να φωνάξω. Φωνή όμως να μην βγαίνει. Η ομιλία του ήταν κάτι σαν βοητό. Όχι ομιλία όμως, δεν άκουγα τίποτα. Όλη αυτή η διαδικασία εμένα μου φάνηκε ότι κράτησε γύρω στη μία ώρα. Μία, ίσως και μία μισή ώρα. Και ξαφνικά βρίσκομαι ξανά στο κρεβάτι μου και κοιτάζω το ρολόι μου και η ώρα είναι 11 και 11. Έχουμε μεσολαβήσει 2 λεπτά. Η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν να κοιτάξω το παιδί μου αν είναι δίπλα μου και μετά κατευθείαν μπήκα στο μπάνιο. Έχω να μπώνω φοβερό στα πλευρά μου. Σηκώνω την μπλούζα μου και έχω 2 σημάδια σαν τσίμπημα από κουνούπι και ο πόνος στην κοιλιά μου, στα πλευρά μου είναι φοβερός. Δεν θα πάρω ποτέ απαντήσεις. Ένα είναι σίγουρο ότι ξέρω πάρα πολύ καλά τι βίωσα. Δεν μπορώ να κατανοήσω την εμπειρία που έζησα και το γιατί δεν μπορώ να το ξέρω. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική η εμπειρία του, έτσι. Αντώνη, ναι. Εγώ δε, επειδή δεν μπορώ να τα καταγράψω έτσι όπως ακούω προφορικά, διαβάζω και τουλάχιστον σε γραπτό κείμενο για να το εμπεδώσω. Καλοκαίρι, βλέπεις τηλεόραση με την κόρη σου ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι. Κλείνει την τηλεόραση ποιος, η κόρη σου. Εγώ. Εσύ. Το παιδί μου έχει ήδη κοιμηθεί. Μάλιστα. Κλείνει την τηλεόραση και βάζει στο κομμωδίνο το τηλεκοντρόλ. Δείχνει 11 και 9 το ρολόι και ξαφνικά νιώθεις εκείνη την ώρα τι? Ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα διάδρομο, είναι εκτυφλωτικό το φως. Δεν έχεις νιώσει τίποτα? Όχι. Μάλιστα. Όχι. Το παιδί κατάλαβε τίποτα? Το παιδί? Κατάλαβε τίποτα το παιδί? Το παιδί όχι. Μάλιστα. Εκ των υστέρων όταν επέστρεψα έτσι. Εγώ δεν ήξερα. Εκ των υστέρων τι? Εγώ βρέθηκα σε ένα φορείο και δεν ήξερα αν έχουν πάρει και το παιδί μου. Και υπήρξε μια μεγάλη μάχη. Προσπαθούσα να επιβιώσω, προσπαθούσα να καταλάβω που βρίσκομαι, προσπαθούσα να απελευθερωθώ γιατί είμαι δεμένος. Σας έχουμε κι άλλον για την έρευνά σας άνθρωπο εδώ, όπως βλέπετε. Λοιπόν, διότι έτσι είναι. Με μία εκπομπή φέρνει, κινητοποιεί όλους τους ανθρώπους που έχουν ζήσει τέτοιες εμπειρίες και στη δική μας χώρα. Το σημαντικότερο είναι ότι παίρνουν θάρρος και αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν. Και μιλάνε. Αρχίζει λοιπόν, έχει οι τέσσερις μορφές, έχουμε δείξει εμείς κατά καιρούς πολλές μορφές εξωγήινων ούτως ή άλλως. Η φυλή που είδε ο συγκεκριμένος κύριος, είχε μακρόστενα κεφάλια, μαύρα μάτια, αμυγδαλωτά, χωρίς αυτιά και χωρίς στόμα. Υπάρχει περίπτωση να μοιάζει από όλες αυτές που έχετε εσείς τις φυλές? Πιστεύω ότι είναι μια από αυτές. Μάλιστα. Μακρόστενα κεφάλια. Μια από αυτές. Α, μάλιστα. Ορίστε, να το δείξουμε εδώ. Ίσως μια από τις πέντε. Μακρόστενα αυτές, κεφάλια, να μαύρα μάτια, αμυγδαλωτά, αλλά λέει χωρίς αυτιά, μάλιστα. Να το. Υπάρχουν ακουστικοί πόροι μου. Τρυπούλες. Ακουστικοί πόροι. Μάλιστα. Μόνο οι τρύπες. Μόνο τρύπες. Και λέω μόνο ότι τρύπες. Είναι τα κεφάλια μεγαλύτερα, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα εγκεφαλικής ουσίας. Ευχαριστώ πολύ, Μάκη μου. Για λόγω αναπτυγμένης διανόησης. Μάλιστα. Αρχίζεις να φωνάζεις, Αντώνη, να βρίζεις. Ανησυχείς γιατί δεν έβλεπες το παιδί σου, δεν μπορούσες να κουνηθείς, ήσουν ακινητοποιημένος χωρίς να είσαι όμως δεμένος. Έτσι. Κοιτάζω όσο μπορώ να κοιτάξω. Ναι. Κοιτάζω κάτω στα πόδια μου. Ναι. Δεν έχω λουριά, ούτε στα χέρια μου. Μάλιστα. Αλλά είμαι πάνω σε ένα φορείο, το οποίο όμως η πλάτη μου δεν ακουμπάει στο φορείο. Έχω ένα κενό από το φορείο
Στον αέρα δηλαδή. Ναι, άρα το ένιωσες αυτό που λέει ο καθηγητής του Χάρβαρντ. Ότι να πετάς. Δεν ένιωσα να πετάω. Ένιωσα ότι ήμουνα ανάσχελα σε ένα φορείο και με τρέχανε, με πηγαίνανε. Αλλά άμα δεν ακούμπα στο φορείο, αλλά δεν αέρα... ακούμπαγε η πλάτη μου, δεν ήταν πάνω στο φορείο. Δεν ένιωθα την πίεση στην πλάτη μου. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από το εκτυφλωτικό φως και όλα αυτά, ξαφνικά στα πλευρά δύο ηλεκτρόδια και νιώθεις αφόρητο πόνο. Να γιατί ο κόσμος τρομάζει. Σου λέει αν είναι να. Αυτό ακριβώς. Να γιατί τρομάζουμε όλοι. Είναι η περίπτωση που οπωσδήποτε βεβαίως ο πόνος είναι πόνος. Ναι. Αλλά τι είδους πόνος είναι, ρε Αντώνη, συγγνώμη κύριε Σκέλα, μόνο αυτό να είναι ο πόνος, είναι ρεύμα, ρεύμα. Ρεύμα. Ο πόνος που σου δημιουργεί μια υψηλή τάση στο σώμα σου. Μάλιστα. Τι θέλατε να πείτε, γιατί με το θέμα των ρευμάτων μπορεί να κάνουν διαγνώσεις, διάφορες διαγνώσεις με το θέμα των ρευμάτων. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει με το θέμα των πεδίων και στην γη να κάνουν τώρα πλέον βιονεργειακές διαγνώσεις. Ώστε. Εδώ πέρα είναι και το εξής εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε, ότι ναι, μεν υπάρχει πόνος και πόνος αρκετός. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει κακοπάθεια, δεν παθαίνει κάτι ο γήινος. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει όμως ο φόβος και γι' αυτό και τώρα σιγά σιγά με τις εκπομπές σας ναι. έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και άτομα τα οποία ήταν κρυφά. Ναι. Δεν κρυβόντουσαν. Το είχαν αποσιωπήσει. Και, και το είχαν αποσιωπήσει και ναι. φοβόντουσαν και να το πούνε. Μάλιστα. Τώρα εσύ ήταν αυτό και μόνο τίποτε άλλο. Κανένα άλλο σύμπτωμα. Ένιωσες μόνο αυτό, τον αφόρητο πόνο σαν να σε διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια, εφόσον. Ξύπνησες ή ένιωσες πάλι, βρήκες τις αισθήσεις σου εκεί ακριβώς όπου τις είχες χάσει, διήρκησε 2 λεπτά. Έτσι. Ίσως και λιγότερο από 2 λεπτά, γιατί η πρώτη κίνηση με το που βρέθηκα ξανά στο κρεβάτι μου, η πρώτη κίνηση ήταν να σηκωθώ, να ελέγξω, να βγω, να ανοίξω λίγο τις πόρτες. Δηλαδή, άνοιξα την μπαλκονόπορτά μου. Ναι. Έλεξα το χώρο έξω από την μπαλκονόπορτα. Άνοιξα την εξώπορτα του σπιτιού. Σε ποια περιοχή, Αντώνη, έγινε αυτό? Στο Γέρακα. Στο Γέρακα. Υπήρξε αντίληψη κάποιου σκάφους ή οτιδήποτε? Όχι, 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 δεν κατάλαβα. Τέτοιο πράγμα, όχι, όχι. 4 άτομα. 4 άτομα. Και ήχους, τι άκουγες από ήχους, από συνεννόηση δηλαδή μεταξύ τους? Μπορούσα και... να δω μόνο που γύρναγε ο ένας στο κεφάλι στον άλλον. Δεν μιλάγανε, δεν άκουσα ομιλίες. Μόνο θυμάμαι μία βοή στο αυτή μου να έρχεται. Μάλιστα. Και βοή. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι ήρθαν, τον απήγαγαν, του έβαλαν τα 2 ηλεκτρόδια. Πέρασε το ηλεκτρικό ρεύμα. Και λοιπόν, τι κατάλαβαν αυτοί? Από τότε μέχρι σήμερα έχει τίποτα άλλες ενοχλήσεις γενικά ή... Καταρχήν, μόλις μπήκε στο μπάνιο, σήκωσε την μπλούζα του και είδε στο αριστερό πλευρό 2 κόκκινα σημάδια, έτσι? Ναι, ναι. Που ήταν οι ουλές. Το περιστατικό αυτό πότε έγινε, ποια χρονολογία? Μάιο του 2006. 2006. Από τότε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει γιατί. Η σωματική σου ή η πνευματική σου κατάσταση? Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι στο σώμα μου. Το μόνο γεγονός που δεν ξέρω αν να το αναφέρω, να το πω, δεν ξέρω αν έχει σχέση βέβαια, είναι ότι αν τον Αύγουστο μετά τις διακοπές για κάποιο παθολογικό αίτιο έκανα κάποιες εξετάσεις, έκανα μια μαγνητική στα νεφρά μου, το αριστερό μου επινεφρίδιο, από ό,τι μου είπε ο γιατρός, ήταν διωγγωμένο. Αν λέει κάτι αυτό, αν είναι τυχαίο το σημάδι, δεν ξέρω. Ναι. Μόνο αυτό δηλαδή που έχω παρατηρήσει. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον έχει γίνει μία απαγωγή. Ναι. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επανέρχονται και κάποια στιγμή το ίδιο το άτομο του ανοίγουν κάποια κέντρα και αρχίζει και βλέπει εικόνες, ιστορίες κλπ. Εικόνες. Ναι, αρχίζει βλέπει εικόνες διάφορες από αυτές που του στέλνουν. Α, δηλαδή δεν είναι απλώς μια φορά σε παίρνουν και σε ξεχνάνε. Μάλιστα. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά. Γίνεται διάμεσο πλέον. Και υπάρχει οικειότητα. Αργότερα και υπάρχει οικειότητα. Επαφή, ώστε να μπορέσει να υπάρχει επαφή μεταξύ υγιεινών και εξωγήινων. Μάλιστα. Ο φορέας. Ναι, καταλαβαίνουμε. Καθαρά τώρα για την έρευνα. Ναι. Καθαρά τώρα για την έρευνα. Ναι. Μπορούμε να το δώσουμε στον μάρτυρα να μας πει πιο περίπου. Ναι, έτσι, σωστό, να... σωστό. Αντώνη, για δική ναι. μου. Λοιπόν, να πάμε για διαφημίσεις. Γιατί αν πάω εγώ και θα φανεί το πρόσωπό του. Ναι, ναι. Να πάμε για διαφημίσεις. Να του το δείξω και να ξεκινήσουμε να το κρατάει ο Αντώνης και να μας δείξει ποιο Μπράβο. Είναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως να συνεχίσουμε.